Αυτά όμως που είπατε, κύριε Βαρουφάκη, δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε δει τι είπατε εκείνη τη μέρα. Ότι είναι απρεπές για τον Υπουργό Οικονομικών για εσάς να στέκεστε στα ATM. Γιατί, κύριε Βαρουφάκη, είναι απρεπές? Μήπως γιατί εσείς δεν θα είχατε πρόβλημα ακόμα και αν κατέρετε, λέω, στο σύστημα? Και ξέρετε τι ακόμα είναι απρεπές, κύριε Βαρουφάκη? Ότι την ημέρα που ψηφιζότανε, μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα το οποίο κάνατε, εσείς δεν ήρθατε στο κοινοβούλιο να υπερασπίσετε την πολιτική σας. Ήσασταν στην Αίγινα. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει αντιπαράθεση στη βάση διαφορετικών απόψεων. Αυτό που δεν σας επιτρέπω είναι να ψεύδεστε ασυστόλως και κατ' εξακολούθηση. Πρώτον, ο ίδιος σας είπα, ότι χαρακτήρισα απρεπές για τον Υπουργό Οικονομικών εκείνη τη μέρα να κάτσω στην ουρά των ATM. Και σας εξήγησα γιατί. Γιατί θεωρούσα ότι την ώρα που οι συνάδελφοί μου οι βουλευτές άδειαζαν τα ATM της Βουλής, τα ATM τα οποία αντίθετα με τα ATM του κόσμου, του λαού εκεί έξω, και με ευθύνη της δικής μου υπογραφής, δεν ξαναγέμιζαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, ήταν απρέπεια για τον Υπουργό Οικονομικών, θα ήταν σαν το καπετάνιο στο πλοίο, ο οποίος πάει να πιει νερό πριν πιει και ο τελευταίος επιβάτης. Είμαι απολύτως καθαρός σε αυτό. Το Bloomberg έπαιξε ολόκληρο το απόσπασμα. Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης της ολιγαρχίας που κινεί τα νήματά σας έπαιξε μόνο το πρώτο κομμάτι και συνεχίζεται 7 χρόνια να λέτε το ίδιο ψέμα. Όσο αφορά το αν υποστηρίζω ή όχι τις θέσεις μου, κύριε Πλευρή, μπορείτε να μου καταλογίσετε πολλά πράγματα. Ότι δεν τις υποστηρίζω δεν μπορείτε. Μα το κάνατε. Είπατε ότι έλειπα από τη συνεδρίαση της Βουλής. Ψεύδεστε. Πρόκειται για ψεύδος. Και θα σας θυμίσω συγκεκριμένα. Ήταν μία ψηφοφορία που δεν αφορούσε τα μνημόνια. Θυμάστε τι αφορούσε? Να εξουσιοδοτήσουμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων στις Βρυξέλλες. Δεν μου λέτε, εγώ όταν πήγαινα στα Eurogroup, έπαιρνα ποτέ άδεια από τη Βουλή των Ελλήνων για να διαπραγματευτώ? Εγώ έστειλα μια επιστολή στην πρόεδρο της Βουλής και είπα ότι τον εξουσιοδοτώ. Όταν ήρθε όμως πίσω με τα μνημόνια, ήμουνα εδώ νύχτα, μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, μάχημος εναντίον του μνημονίου. Το καταψήφισα και υποστήριζα τις θέσεις. Εσείς τι συνέπειες θα είχατε από την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, αν τελικά γινότανε? Τι, όχι, μη μου λέτε το προσωπικό, μη μου λέτε το προσωπικό. Κύριε Βαρουφάκη, δεν είναι προσωπικό το να έρχεσαι και να λες ότι ο Υπουργός Οικονομικών τότε με τις αποφάσεις του θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάρρευση τραπεζικού συστήματος που θα την πλήρωναν όλοι οι Έλληνες που έχουν καταθέσεις και αυτός δεν έχει συνέπειες, δεν είναι προσωπικό, κύριε Βαρουφάκη? Καλά, καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι επίπεδο διαλόγου αυτό, αλλά μιας και θέλετε, εγώ δεν ξεφεύγω ποτέ από καμία ερώτηση, απαντάω όλες. Ιανουάριος, αρχές Ιανουαρίου του 2015, όταν είχαν μόλις προκηρυχθεί οι εκλογές, εγώ έστειλα επιστολή παραίτησης στο Πανεπιστήμιο του Τέξας όπου δίδασκα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσα να έχω πάρει άδεια άνευ αποδοχών για να έχω την πισινή που λένε να επιστρέψω. Δεσμεύτηκα και το δήλωσα ότι δεν θα ξαναφύγω ποτέ από την Ελλάδα, γιατί οι τύχες μου συνδέονται πλέον από τη στιγμή που κατεβαίνω στο πολιτικό στίβο, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, θα συνδέονται πλέον με όσους είναι αναγκασμένοι να ζουν σε αυτή τη χώρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το απαντάει. Εσείς που κόπτεστε για τις περιουσίες των γηγενών, των μικρομεσαίων, είστε εσείς που ψηφίσατε τον Ηρακλή με τους πληστηριασμούς, που τι κάνει, δώσατε 23 δισεκατομμύρια χρημάτων που δεν έχετε, τα πήρατε από την Τρόικα, τα πήρατε εγγύηση από τον ESM και την ECB, για να τα δώσετε σε αρπακτικά ταμεία που ήρθαν να αγοράσουν κοψοτιμής 3%, 3% επί της ονομαστικής αξίας, τα δάνεια, τα κόκκινα του Κοσμάκη, των οικογενειών, των μικρομεσαίων, για να τα βγάλουν στο σφυρί όσο όσο, και τα κέρδη τους, τα οποία εσείς εγγυάστε με δημόσιο χρήμα, να τα βγάλουν στα Cayman Islands. Και τολμάτε να μου πείτε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία κόπτεται για την περιουσία και τις καταθέσεις των Ελλήνων?